Είναι έξω και είναι η ενημέρωση την οποία σας δώσανε. Υπάρχει κάτι ακόμα πιο επικίνδυνο από αυτό και είναι το ότι εσείς ασπαστήκατε αυτή την ενημέρωση και την είπατε ως επίσημη ενημέρωση της κυβέρνησης ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Για χίλιους που ρίξαν 15, που θέλαν να δολοφονήσουν, που δεν διελήθη εκδήλωση, που δεν αφορά το ΠΑΜΕ. Είναι όλα εκτός πραγματικότητας. Είναι όλα. Εγώ γνωρίζω, σας το λέω ευθύτατα, διότι βγήκα και είδα, ότι είχε φτάσει στιγμή που δεν υπήρχαν παρά μόνο 30 απάνω στο Σύνταγμα. Είχε διαλυθεί όλη η εκδήλωση και βεβαίως ύστερα επανήλθαν οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ και ύστερα επανήλθαν και οι διαδηλωτές από τα άλλα μπλοκ. Τη διαλύσατε πλήρως σε κλίμακα 200 μέτρων. Δεύτερο, να το γνωρίζετε. Υπήρξανε κρότου λάμψης, κύριε οικονόμου, κύριε οικονόμου. Πέσανε κρότου λάμψης πριν της Μολότοφ. Ζητήστε όλα τα στοιχεία και πάτε και από τα ντρόν και από ό,τι νομίζετε. Υπάρχει φωτογραφία, δυστυχώς, ανθρώπου ο οποίος ήταν στον περίβολο της Βουλής, εξ όσων μου κατατέθηκε υπεύθυνα, θεωρώ, μέσα στη Βουλή δηλαδή, ντυμένου, όχι δηλαδή με αστυνομικά κτλ., ο οποίος με walkie-talkie είχε κατευθείαν επαφή πιθανότατα και ενδεχόμενα με άτομα τα οποία κάνανε αυτές τις όποιες έκνομες ενέργειες ανάμεσα σε αυτό το μπλοκ. Αυτά τα οποία σήμερα αναφέρθηκαν εδώ, κύριε Χρυσοχοΐδη, έρχονται από το βαθύ μέλλον της μεταπολίτευσης. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είστε πολύ έμπειροι, ξέρετε πόσες προβοκάτσεις έχουν γίνει, ξέρετε πόσες μεγάλες διαδηλώσεις έχουν διαλυθεί με το πρόσχημα ή με την πραγματική αιτία ότι γίνανε μεμονωμένα επεισόδια. Και πρέπει να ξέρετε επίσης ότι υπάρχει καταγγελία, δεν έχουμε μόνο επώνυμες καταγγελίες από τον μπλοκ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, επωνύμως στελεχών που τους χτυπήσαν αρκετά μακριά, υπάρχει και καταγγελία ότι χτύπησαν με μηχανές Δέλτα, δηλαδή της ομάδας που επανασυστήσατε για να επανέλθει ο νόμος και η τάξη, κύριε Χρυσοχοΐδη, στη χώρα, χτυπήσαν από πίσω διαδηλωτές, επώνυμους, στελέχοι. Μην χρεώνεστε στο όνομα του να μην παραιτηθείτε σήμερα ή να περάσετε το νομοσχέδιό σας. Μην χρεώνεστε μία τέτοια στιγμή ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου με μία λάθος, απολύτως λάθος ενημέρωση που αντιστρέφει τα γεγονότα, που προσπαθεί να χαϊδέψει που δεν έχει καμία ανάγκη μία από τις πολιτικές δυνάμεις του Κοινοβουλίου και να δείξει, διότι αυτό κάνατε, και αυτό έκανε και ο κύριος Λιβανός. Είμαστε πιο έμπειροι, επιτρέψτε μου να σας πω, και από τους δύο. Δείξατε προς το ΣΥΡΙΖΑ και δείξατε και προς άλλες δυνάμεις, ενώ είχατε προφανώς στην ίδια μοίρα της επίθεσης και τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, θέλατε για πολιτικούς τακτικούς λόγους να δείξετε ποιοι είναι οι ηθικοί υπεύθυνοι και ποιοι είναι οι συνοδοιπόροι και ποιοι δημιουργούν τους μπαχαλάκηδες κτλ. Επιτρέψτε μου, το λέω ήρεμα, συνέλθετε. Εάν δεν παραιτηθείτε, τουλάχιστον συνέλθετε. Το πολιτικό ωραία. Μέγεθος του να βρίσκεστε πρόεδρε. Καθημερινά ενώπιον καταγγελιών για χτυπήματα που γίνονται σε χώρους κλειστούς, ανοιχτούς, ανετίως, δεν σας τιμά, δεν βοηθάει και την παράταξη του νόμου και της τάξης για να εμπεδώσει ένα τέτοιο κλίμα μέσα σε μια κοινωνία φόβου και αβεβαιότητας λόγω του κορονοϊού. Αναλογιστείτε λίγο πολιτικά και όχι μόνο επιχειρησιακά, ούτε τακτικίστικα. Δεν τολμώ να αναλογιστείτε και δημοκρατικά για να αποτρέψετε αυτές τις εξελίξεις. Δυστυχώς είναι πολιτικό ανέκδοτο το ότι λειτουργήσατε σήμερα υπέρ της διαφύλαξης των διαδηλωτών. Λυπάμαι πολύ και σας καλώ και πάλι να παραιτηθείτε εάν σας υπερβαίνουν τα γεγονότα. Έχει συμβεί πολλές φορές, ξέρετε, κύριε Χρυσοχοΐδη. Ο κύριος Οικονόμου το ξέρει καλύτερα. Να υπερβούν τα γεγονότα πολιτικούς προϊστάμενους. Γεγονότα που έχουν συμβεί στον δρόμο. Τα ξέρουμε πολύ καλά. Δεν έχουμε χρόνο να σας τα παριθμίσω. Αν σας υπερβαίνουν τα γεγονότα, ζητήστε τις ευθύνες από αυτούς που υπερέβησαν τις εντολές σας
αλλιώς να παραιτηθείτε. Μην παίρνετε την ευθύνη αυτής της ενημέρωσης. Είναι λάθος ενημέρωση, είναι ενημέρωση η οποία δημιουργεί τοξικό κλίμα και είναι ενημέρωση που κοιτάει στο μέλλον. Ευχαριστώ.